Γίνε η φωνή της ειρήνης. Ενθάρρυνε τη φιλία. Ζήσε με τη χαρά της αδελφοσύνης. Η νέα γενιά για την ειρήνη. Μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού «Κάντον ακουστή 2023». Πληροφορίες στην ιστοσελίδα contest.europeanschoolradio.eu. Κύριε Ανθούλη, με αφορμή τη συμμετοχή του πρώτου δημοτικού σχολείου σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, θα θέλαμε να μας πείτε σε τι ακριβώς αφορά και λίγα λόγια έτσι για το διαγωνισμό, για να το γνωρίσουμε κι εμείς. Ναι, πρόκειται για τον διαγωνισμό του European School Radio με τίτλο «Κάντον ακουστή» και μιλάει για την ειρήνη. Τα παιδιά έπρεπε να συμμετάσχουν ή με ένα ραδιοφωνικό μήνυμα ή με ένα τραγούδι που να έχει σχέση με την ειρήνη. Τους στίχους ποιος τους έχει φτιάξει? Λοιπόν, καταρχάς εγώ ενημέρωσα τα παιδιά για τον διαγωνισμό. Τους στίχους τους σκέφτηκαν και τους έγραψαν τα παιδιά. Μελωδία, φαντάζομαι έχει και κάποια μελωδία, ίσως κάποιο ηχητικό εφέ. Όχι, δεν προλαβαίναμε για μελωδία. Μόνο τους τα παιδιά έτσι κάποιον... Όχι κάποια μελωδία, αλλά έναν τόνο σε ένα έντονο ύφος, ότι σταματήστε τον πόλεμο, αιμορραγούμε για την ειρήνη, τη λαχταρούμε την ειρήνη, αντί να πετάξετε τα όπλα, φυτέψτε λουλούδια κτλ. Είναι τρεις στροφές γραμμένες στα αγγλικά. Εγώ απλά τους βοήθησα, ήθελαν κάποιο συντακτικό λάθος, αν είχαν, ώστε να έχουμε ομοιοκαταληξία, προσπαθήσαμε. Άρα είναι σε αγγλικό στίχο. Ναι, είναι όλα σε αγγλικό στίχο. Είναι τρεις στροφές. Στην την οποία κάναμε με τη βοήθεια του κύριου Γαρεφαλάκη Γιάννη, που είναι και μπαμπάς του σχολείου μας και τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, γιατί ήταν άμεσα ανταποκρίθηκε. Είναι τρεις στροφές. Την πρώτη στροφή την είπαν τα κορίτσια, τη δεύτερη τα αγόρια και την τρίτη όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Ο διαγωνισμός αυτός, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, εμείς αφού φτιάξαμε αυτή την ηχογράφηση, το ανεβάσαμε στο site και από τις 25 Μαρτίου ξεκίνησε η ψηφοφορία μέχρι και τις 20 Απριλίου που λήγει. Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία για να ψηφίσεις, τι πρέπει να κάνεις, νομίζω καλύτερα να σας την πουν τα παιδιά. Βεβαίως, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να μας πεις το όνομά σου. Με λένε Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, για πες μας έτσι για τη διαδικασία. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος θέλει να ακούσει το σποτάκι σας και εφόσον φυσικά του αρέσει, να σας ψηφίσει? Μπορεί να πει στο European School Radio, στο ραδιοφωνικό μήνυμα με τον αριθμό 8396 και να πατήσει μια καρδιά που έχει από δίπλα για να μας ψηφίσει. Άρα πρέπει πρώτα να το ακούσουμε και μετά να πατήσουμε ναι. Την καρδούλα. Έτσι, για να χτυπήσουμε λίγο πάλι το νούμερο. 8396. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας έτσι δύο λόγια σε ό,τι αφορά τον στίχο. Τι ήταν αυτό έτσι που σας ενέπνευσε για να φτιάξετε αυτούς τους στίχους και μάλιστα στα αγγλικά? Η κυρία μας στην αρχή μας είχε δώσει την ιδέα και ύστερα όλα μαζί τα παιδιά αποφασίσαμε να κάνουμε τους στίχους και μαζί με τους στίχους κάναμε και τις ζωγραφιές. Συλλογική έτσι προσπάθεια του να φτιάξουμε τους στίχους. Ναι, και το σκεφτήκαμε και μαζί με τους στίχους συνοδεύσαμε και ζωγραφιές, τις οποίες κάναμε και βίντεο κλιπ, αλλά εφόσον ο διαγωνισμός όμως δεν το επιτρέπει αυτό. Εσείς το φτιάξατε από θέματα. Ναι, το φτιάξαμε. Πολύ ωραία. Πες μας και εσύ δύο λόγια σε ό,τι αφορά τον στίχο. Πώς φτιάξατε τους στίχους, με ποια διαδικασία? Ξεκίνησαμε να βάζουμε έναν τους στίχους, να τους συνδέουμε όλους μας. Συλλογική προσπάθεια, δηλαδή έλεγε ο καθένας από μία-δύο λέξεις και τις... απλά έλεγε ο καθένας κάποιες ιδέες που μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στους στίχους. Συνεργαστήκαμε κάποια άτομα και για τις ζωγραφίες που θα ζωγραφίζαμε. Κάναμε και έξω δουλειά, κάποια άλλα έκαναν το μοντάζ. Και ήταν όλο συλλογική προσπάθεια. Ναι, έτσι. Πες μας δύο λόγια σε διαφορά και εσένα για αυτή την όμορφη συλλογική προσπάθεια. Σου αρέσει γενικότερα να συνεργάζεσαι με τους φίλους σου και να κάνετε έτσι όμορφα πράγματα όπως το συγκεκριμένο? Ναι, ήταν μια ομαδική εργασία που είχαμε χωριστεί σε τρεις ομάδες. Κάποιοι είχαν πάρει τις ζωγραφιές, κάποιοι άλλοι είχαμε πάρει το μοντάζ, τους στίχους. Εσένα τι σου άρεσε περισσότερο από όλα αυτά τα οποία συμμετείχες? Η στίχη και το μοντάζ. Στίχη και το μοντάζ. Ναι. Μάλιστα. Εσένα, για πες μου, εσένα τι σου άρεσε περισσότερο από όλα αυτά που κάνατε? Ότι συνεργαστήκαμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε κάτι ωραίο με σχέση με την ειρήνη, την οποία μπορούν να την ακούσουν όλα τα άτομα. Πιστεύεις ότι το έργο σας, αυτό που κάνατε, όχι μόνο το βίντεο κλιπ που τους άλλους δεν θα μπαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά όλο αυτή η στίχη, ότι μπορούν να πάρουν ακόμα και το πρώτο βραβείο? Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά
Εγώ νομίζω που μπορούμε και κάναμε πολλή δουλειά για να το κάνουμε. Και... Πόσο καιρό δηλαδή χρειάστηκε να το κάνετε αυτό? Πόσο, 2-3 εβδομάδες και παραπάνω. Δεν ξέρω, παραπάνω εβδομάδες και ναι. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μέσα από αυτό το στίχο? Εμείς θέλουμε να διαδώσουμε στους ανθρώπους να σταματήσουν τον πόλεμο και να συνεργαστούν και ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν ένας με τον άλλον και ότι το σωστό είναι να συζητάνε, ξέρω, τα προβλήματά τους και όχι να μαλώνουν. Άρα εσείς στα παιδιά δίνετε ένα ισχυρό μήνυμα στους μεγαλύτερους. Ναι. Και εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι το μήνυμα όλης αυτής της προσπάθειάς σας? Αυτό, να σταματήσει ο πόλεμος, οι άνθρωποι να συνεργάζονται. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είναι καλός ο πόλεμος. Αυτό. Νομίζω ότι και τα παιδιά δίνετε κι εσείς το δικό σας μήνυμα και τις δικές σας προσπάθειες, γιατί ακόμα καμιά φορά και οι μεγαλύτεροι χρειάζονται έτσι να τους θυμίζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Πιστεύω ότι το δώσαμε στο μήνυμα. Θύμισε μου λοιπόν πάλι το νούμερο το οποίο μπορεί κάποιος να σας για να μπει να ψηφίσει και τη σελίδα που πρέπει να δει. 8396 στο European School Radio. Now stop the war. It's peace we long for.